Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι, Καθαρίνα, κυρίες και κύριοι. Όπως είπες και εσύ, ο ετήσιος βραχνάς, οι φορολογικές δηλώσεις είναι και πάλι μια πραγματικότητα. Εντός των επόμενων ωρών αναμένεται λοιπόν να ανοίξει, Καθαρίνα, η πλατφόρμα για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. Τουλάχιστον αυτό δήλωσε πριν από λίγες ώρες το πρωί ο αρμόδιος υπουργός οικονομικών, ο κύριος Σταϊκούρας. Πρόσθεσε χαρακτηριστικά ότι σε αντιδιαστολή με την περσινή χρονιά που τρέχαμε όλο το καλοκαίρι στους λογιστές ώστε να γίνουν οι συμπληρωματικές δηλώσεις για την προκαταβολή του φόρου, έχει ήδη φέτος νομοθετηθεί η μείωση αυτής της προκαταβολής και έτσι θα υπάρχει πρόβλεψη για τα τεκμήρια, σημειώνοντας σχετικά και τις απαλλαγές για τις κρατικές αποζημιώσεις COVID λόγω του lockdown. Θα συνυπολογιστούν λοιπόν όλα αυτά στις δηλώσεις και θα υπάρξουν και έχουν μάλλον υπάρξει ήδη όποιες διευκρινήσεις ήδη από τις 20 Απριλίου. Ήδη εκδόθηκαν οι κύκλοι για τις φοροαπαλλαγές των ιδιοκτητών των ακινήτων που δεν εισέπαιξαν τα ενίκια της πανδημίας. Ωστόσο, πρέπει να υπενθυμίσουμε, Κατερίνα, ότι υπάρχουν ήδη πολλοί συμπολίτες μας, πολλοί ιδιοκτήτες, οι οποίοι δεν έχουν αποζημιωθεί ήδη από τον Ιανουάριο του 2020 και εντεύθεν. Τώρα, αναφορικά με την ενισχυμένη αποζημίωση ειδικού σκοπού για τις επιχειρήσεις, υπάρχει πάλι η πρόβλεψη. 46.066 πολίτες έλαβαν ήδη 50 εκατομμύρια ευρώ, είπε ο υπουργός. Επίσης, από την Δευτέρα μάλλον, ή από αύριο, θα ανοίξει η εκδήλωση της, η πλατφόρμα εκδήλωσης του ενδιαφέροντος για τις πάγιες δαπάνες των επιχειρήσεων, κάτι το οποίο περιμένει η αγορά, πρέπει να σημειώσουμε. Η πρώτη φάση υπολογίζεται μέχρι τις 17 Ιουνίου, που θα πρέπει να έχουν γίνει οι φορολογικές δηλώσεις σε αυτόν τον πολιτό, έτσι ώστε τον Ιούλιο που μας έρχεται να γίνουν και οι συμψηφισμοί με τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Να πούμε βέβαια, θα τα εξειδικεύσουμε για το πρόγραμμα συνεργασία και το πρόγραμμα αναστολής συμβάσεων, που είναι πάρα πολύ βασικό. Θα υπάρξει ανακοίνωση από το Υπουργείο Εργασίας όσον αφορά στις επιχειρήσεις τις τουριστικές για το καλοκαίρι. Θα υπάρξει δηλαδή σε συνεννόηση με τους επιχειρηματίες αυτή η διευκόλυνση για τις επιχειρήσεις αυτές. Όσες δεν θα ανοίξουν, θα συνεχιστεί η αναστολή των εργαζομένων. Βέβαια, είναι όλα θέματα και ζητήματα που θα εξειδικεύσουμε και τις επόμενες ημέρες με τους λογιστές και τους οικονομολόγους. Θα μας πούνε τι χρειάζεται για τη συμπλήρωση της φετινής φορολογικής δήλωσης και να πούμε ότι συνεχίζεται να δίδονται και οι συντάξεις του Ιουνίου, Γιάννη. Ακριβώς, Κατερίνα. Υπεραισιόδοξος φάνηκε το πρωί ο Χρήστος Σταϊκούρας. Κάτι, μια αισιοδοξία η οποία δεν επιβεβαιώνεται απόλυτα από το ρεπορτάζ, αν κρίνουμε από τους πολίτες οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, έχουν μια δυσαρέσκεια, ειδικά για τις καταβολές των αποζημιώσεων COVID. Ωστόσο, ο κύριος Σταϊκούρας μένει και ενδεχομένως να έχει και δίκιο στο γεγονός ότι επί των ημερών της σημερινής διακυβέρνησης πέρασε η κυβέρνηση από τις συμπληγάδες πέτρες 7 συνολικών αξιολογήσεων. Αυτό το σημειώνει ο κ. Σταϊκούρας. Τώρα, οι καθυστερήσεις οι οποίες υπάρχουν, από ό,τι φαίνεται, κάποια στιγμή θα εκπληρωθούν. Χρειάζεται λίγο υπομονή, από ό,τι καταλάβουμε, γιατί και εμείς κάναμε κάποιες επικοινωνίες με το Υπουργείο Οικονομικών και με την ΑΔΕ και μας διαβεβαίωσαν ότι τα χρήματα δεν θα χαθούν. Μάλιστα, μας έδωσαν και ένα deadline ότι μέχρι και το τέλος του Ιουνίου θα έχουν καταβληθεί και τα τελευταία ποσά στους δικαιούχους των ποσών για τις αποζημιώσεις σκόπων. Κατερίνα. Σε ευχαριστούμε, Γιάννη. Θα δούμε τι θα γίνει με όλα αυτά και τις επόμενες ημέρες για να έχουμε συνολική εικόνα, μιας και μιλάμε για χρήματα και καταβολή επιδομάτων που τα περιμένουν οι επιχειρηματίες. Καλό μεσημέρι, Γιάννη.